ήταν η πλέον σημαντική Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος των τελευταίων 6 δεκαετιών και αφορούσε το ίδιο το μέλλον και την υπόσταση του επιμελητηριακού θεσμού. Παρουσία ολόκληρου του Επιτελείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αντιπροσωπιών όλων των ελληνικών επιμελητηρίων, στη συνέλευση που συγκλήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στις Σέρες, παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το θεσμικό ρόλο, τη χρηματοδότηση, τον εξυγχρονισμό και την εξέλιξη των επιμελητηρίων. Για πρώτη φορά, μετά την υποχρεωτικότητα που είχε δεσπιστεί εδώ και χρόνια, τώρα πλέον καλείται το επιμελητήριο πάνω σε νέες βάσεις να πάψει πλέον να έχει την κυδαιμονία και την υποχρεωτική εισφορά των μελών του, αλλά να προσφέρει πλέον υπηρεσίες, να γίνει δηλαδή μια επιχείρηση, να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες για να αμείβεται. Το επιχειρήν υλοποιείται μέσα από τα επιμελητήρια και το επιχειρήν ουσιαστικά θα διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να μπορέσει να βγάλει την χώρα από την κρίση. Σενάρια για μέτρα επιβίωσης επιχειρήσεων με κόκκινα δάνεια και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι μερικά από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν και που τα επιμελητήρια έχουν αποφασίσει να λύσουν άμεσα. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιακουμάτος παρουσίασε σχέδιο νόμου το οποίο διαχειρίζεται το θέμα της βιωσιμότητας των επιμελητηρίων. Τα κυριότερα σημεία του εντοπίζονται στο ότι τα επιμελητήρια θα διαχειρίζονται το Γενικό Μητρό ως πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για διασύνδεση επιχειρήσεων, θα γίνουν αρμόδια για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατία για τον επιχειρηματία και με ροή χρημάτων προς το κράτος, ενώ παράλληλα θα πιστοποιούν επαγγέλματα και προϊόντα. Θα αποκτήσουν έσοδα από νέα κονδύλια ώστε να διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και τέλος θα αναλάβουν την κατάρτιση και εκπαίδευση των επιχειρηματιών μέσα από σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης ώστε να αναπτυχθεί η ουσιαστική καινοτομία. Η καινοτομία φιλολογικά δεν μας λέει τίποτα. Ό,τι ακούμε τον τελευταίο καιρό είναι φιλολογία. Είναι ωραίες ιδέες, ωραίες εκθέσεις, αλλά θέλουν να αλλοποιηθούν. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να αλλοποιηθούν από κάποιο άλλο φορέα εκτός από το μελητήριο. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι ότι επειδή μόνο το επιχειρήν μπορεί να παράγει υπεραξία, αυτό είναι δεδομένο, και επειδή όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν πάψει πια να τα διαχειρίζονται τα δημόσιο για δημόσια έργα, αυτό τελείωσε, δίνεται στην καινοτομία και στο επιχειρήν. Μόνο το επιμελητήριο μπορεί αυτό το πράγμα να το πάει μπροστά. Τα επιμελητήρια βλέπουν τις διατάξεις του σχεδίου νόμου με σκεπτικισμό, ενώ την Τετάρτη πραγματοποιείται στην Αθήνα νέα συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.